Γεια σας, είμαστε ο Γιάννης και ο Μάθος. Σας καλέσαμε εδώ να πούμε πέντε πράγματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την εξιστόρηση των γεγονότων. Μετά θα μιλήσουμε για τριξίματα, μετά θα μιλήσουμε για το ΣΕΜΕΚ, μετά θα μιλήσουμε για το τι θα κάνουμε, μετά θα κάνουμε μια πολιτική αναφορά στο περιραίων πολιτικό κλίμα και μετά θα δεχτούμε ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, εξιστόρηση των γεγονότων. Πριν δύο-τρεις εβδομάδες που είχα έρθει εδώ πέρα στο Μήλο, όπως ξέρετε όλοι έρχομαι στο Μήλο εδώ πέρα και κάνω μπάνιο, με πιάνε ο Μπάμπης με τον οποίο πίνουμε διάφορες μπύρες και βότκες κατά καιρούς. Μου λέει, ρε εσύ, σταματήστε ποιος την εκπομπή. Λέω, τι κάνουμε Μπάμπη μου, βρίζετε. Ποιοι εμείς Μπάμπη μου βρίζουμε, εμείς δεν βρίσαμε ποτέ, σοβαρά μιλάς. Άμα τα βρίζουμε εμείς τότε πρέπει όλους τους αρβιλοειδείς και λαζόπουλους και σούξουμου να τους έχουν στήσει το απόσπασμα. Αφάμε πρόστιμο από το Ισουρού. Λέω, Μπάμπη, δεν βρίζουμε, δραγέ μου, ας σταματήσετε. Δεν σταματάω. Κάνε μου τον γράφος. Του κάνω. Τελειώνει αυτό. Έρχεται Κυριακή. Η αποφράδα Κυριακή. Πάμε κατά τις 11 η ώρα. Χαλαρή άνετη να κάνουμε την εκπομπή μας. Μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε. Βάζουμε το σήμα της εκπομπής. Σκάει ο Μπάμπης. Καλώς τον Μπάμπη. Τι θέλετε να αφήνετε. Γιατί να φύγουμε, βρε Μπάμπη. Γιατί βρίζετε. Μα δεν βρίζουμε, βρε Μπάμπη. Αφήνετε γιατί θα φωνάξω αστυνομία. Δεν φώναξε την Εύρεμ Μπάμπη την αστυνομία. Αυτή να μας πάρει σιδηροδέσμιους να ησυχάσεις. Λοιπόν, αφού είπανε διάφορα, ξέρω εγώ, περί κομμουνισμού, ελευθερίας του λόγου κλπ. Περίμενε λίγο, θα σε διακόψω. Όταν λέει αστυνομία, έτσι, η δεύτερη κουβέντα ήταν αυτή. Χωρίς να υπάρξει, εμείς ήμασταν ήρεμοι, έχουμε βάλει το σήμα της εκπομπής να θέσει στον αέρα. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Και το σήμα της εκπομπής μας είναι του Μιλιόκα ένα τραγούδι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Ας μηνύσουν το Μιλιόκα. Το οποίο είναι εδώ και 30 χρόνια, 20. Ναι, έτσι δεν νομίζω τώρα αυτό να. Και επιτυχία. Έτσι λέει το τραγούδι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες, θα μας πούνε και χαζούς. Λοιπόν. Και λέει ο Μπάμπης αυτά που είπε ο Γιάννης. Και η δεύτερη κουβέντα που λέμε εμείς. Όχι, εμείς θα την κάνουμε την εκπομπή μας. Και επειδή το λες τώρα έτσι. Κατάλαβα, μας έφερε ένα χαρτί εδώ που δεν λέει τίποτα και έχει μόνο την υπογραφή σου. Θα τα πούμε και για το χαρτί. Ναι. Ναι. Και γυναίκα και λέει: φέρω την αστυνομία. Ως απειλή. Έτσι. Απειλητικά. Και γελάσαμε εμείς. Λέγαμε: Μπάμπη, όπως καθόμαστε. Φέρτηνα, γιατί να μην τη φέρεις. Φέρτηνα, να μας πάρει από εδώ, να μας πάει. Να μας πάει. Και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αναιρεί αυτή τη συγκλονιστική του απόφαση. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί εγώ αν ήμουνα ο Μπάμπης, θα είχα τα κότσια και θα την έφερνα. Έτσι. Αναιρεί αυτή τη συγκλονιστική του απόφαση να φέρει την αστυνομία, να συλλάβει αυτά τα δυο τομάρια που κάνουν εκπομπή. Και εμπνέεται μια άλλη απόφαση, θα κόψω το link. Το link, για να καταλαβαίνει και οι τύποι που δεν ξέρουν, τον αέρα δηλαδή. Το σήμα εκπομπής. Το σήμα εκπομπής. Και από ίντερνετ, και από ραδιοφωνάκια. Λοιπόν, έκανε με κόψει την αρεμπάμπη, μας απειλείς. Κόψει την αρε φίλε. Και έκοψε το link, το οποίο δεν γνωρίζει να το κόψει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το έκοψε κάποιος τύπος που φέρανε από αλλού. Τεχνικός ο άνθρωπος. Δεν το γνωρίζουμε, έτσι. Γιατί ο υπεύθυνος ξέρουμε ότι είναι ο Μανώλης Αντραμουντανής. Ο οποίος δεν ήταν στο σταθμό. Έτσι, και κόπηκε ως διαμαγείας ο αέρας και από ίντερνετ και από... και εμείς κάτσαμε εκεί πέρα να πούμε με κομμένο τον αέρα και λέμε κάτσουμε εδώ. Άρα λέτε ότι ήταν προσχεδιασμένο, γι' αυτό είχαν καλέσει από πριν τον τεχνικό, τον εξωτερικό συνεργάτη. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς δεν είπαμε αν είναι προσχεδιασμένο, σου λέω τα γεγονότα. Ναι. Λοιπόν, και του είπαμε κιόλας. Πολύ ωραία. Λέμε, εσύ λες ότι βρίζουμε, ωραία. Οκ. Εμείς λέμε ότι βρίζουμε. Και αυτό αποδεικνύεται. Γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε μια εκπομπή οποιοδήποτε, δεν έχει να κάνει με τον Μάνθο και τον Γιάννη αυτό. Οποιοδήποτε παιδιού ή κοριτσιού, αγοριού ή κοριτσιού. Έχει να κάνει με τον τρόπο και η πράξη. Δεν έχει να κάνει αν κοπήκαμε εμείς. Εμείς αφιλοκαιρικώς κάναμε την εκπομπή. 1,5 χρόνο με συνέπεια με τον ίδιο διευθυντή. Με τον ίδιο διευθυντή. Και αυτοί μας καλέσανε. Συγγνώμη, αυτοί μας καλέσανε. Με τον ίδιο διευθυντή, 1,5 χρόνο. Δεν βρίζαμε, ξαφνικά μας ήρθε και βρίζουμε. Θα πούμε και για το τι εννοεί η βρίσκια. Ναι. Θα αναλύσω εγώ μετά. Ναι, ναι, περίμενε. Έτσι, δεν βρίζαμε 1,5 χρόνο, δηλαδή δεν τον ένοιαζε με τη συγκατάθεσή του.
να μας δώσει τις κασέτες εμείς θέλουμε, γιατί θα ζητηθούν ούτως ή άλλως, να το γνωρίζετε. Πρέπει 3 μήνες να καταγράφουν την οποιαδήποτε εκπομπή. Θέλουμε 3 μηνών τις εκπομπές μας καταγεγραμμένες για να δούμε αν βρίζαμε και να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Δεν μπορεί να θίγει υπολήψεις ότι εμείς βρίζαμε. Επειδή λέτε ότι ένας ακροατής. Ένας ακροατής, δηλαδή και εγώ, αν είμαι ακροατής, εσένα, Γιάννη, παραδείγματος χάρη. Ναι. Και πω να πούμε, τι θα σε κρεμάσουνε, βγει τον παγό, ο ακροατής. Το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μαζευτούμε κάφρι, θα φάμε τον Γιάννη ή τον Κώστα ή τον Πέτρο ή τον Παύλο, δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό. Κάνε παύση να. Από λίγο μπύρα. Σε φιλικό επίπεδο, τι σου εξήγησε όταν τα επίμαχα τα ίδια. Συγγνώμη. Όλα αυτά ήταν σε φιλικό επίπεδο και με πολύ αγάπη. Ναι. Πολύ αγάπη πάντα. Ναι, εγώ πνίγηκα. Αγάπη, έρωτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις βρισκές. Η επίμαχη φάση. Οι βρισκές. Λόρεν Μπάμπι, βρισκές, βρίζουμε. Τι είπαμε. Πες μας τι είπαμε, ρε παιδί μου. Γιατί εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε κόψει ακόμα και το Μαλάκα σε την εκπομπή. Που ξέρετε ότι το Μαλάκα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει αποποινικοποιηθεί. Το λένε όλοι πια στην Ελλάδα. Εντάξει, ούτε αυτό το έχουμε στην εκπομπή μας και προκαλούμε όποιον θέλει να φέρει κασέτα, μπομπή να το δει. Λοιπόν, καθαρίζουμε λοιπόν την εκπομπή, κόβουμε και το Μαλάκα και του λέω, ρε Μπάμπι, πες μας ποιο είναι αυτή η βρισιά που είπαμε. Κλάνατε. Άκουγε. Ερχόμαστε τώρα στην ανάλυση της κλανιάς του κυρίου Μπάμπι Τσατσαρώνη. Και αυτό λοιπόν, κανονικά δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί το δίνουμε και το δικαίωμα. Όχι, να τα πούμε όπως είναι όλα με αυτό, δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, η πρόσδα σε όλη την εκπομπή είναι ότι ο κύριος από εδώ πέρα είναι ο δήμαρχος, εγώ είμαι αντιδήμαρχος, πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ είναι ο Αντώνης ο Μίχας που κάνει καλές τομές. Κάνουμε φράγκα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και όλη η πρόσδα μας είναι ότι παίζουμε ένα παιχνιδάκι του τύπου ρε δήμαρχε τι έκανες, ξέρω εγώ. Εγώ άμα γίνω δήμαρχος και αντιδήμαρχος κτλ. Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρόφωνο, καλή ώρα σαν κι αυτό. Μην το αφήνω να πιάνει γιατί δεν θα ακούγεται μετά. Λοιπόν, το οποίο είναι έχει μια. Το θέμα. Ναι. Καλά. Λοιπόν, όπως είναι λοιπόν το μικρόφωνο, έτσι είπα στη βάση του, το έχει ο Μάχθος και το κρατά και το ανεποκατεβάζει. Γιατί... Αυτό, επειδή είναι σκληρό αυτό το πραγματάκι που είναι πάνω το μικρόφωνο, έκανε τρίξιμο. Και γυρίζω εγώ και του κάνω του Μάχθου. Δήμαρχε, πρόσεχε, τρίζει καρέκλα σου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν η βρισιά. Αυτή ήταν η βρισιά του κλασίματος. Που κλάναμε στον αέρα. Που επικαλείται ο κύριος Μπάμπης. Λες και δεν μπορούμε να κλάσουμε αλλού εμείς. Μόνο στον αέρα μπορούμε να κλάσουμε. Ναι, αλλά η πλάξη ποια είναι. Η πλάκα είναι ότι. Μισό, να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Επειδή τα είδα και γραμμένα, λέει κάποιος ανώνυμος. Εντάξει. Ότι κάποιος σταθμός είχε και γράφει τη στιχομηθεία. Λοιπόν, ότι μιλούσε, λέει, το κείμενο που διάβασε ήταν. Για το σουρού λέμε τώρα, έτσι. Το κείμενο έλεγε να την κόψω τη φώκια. Άντε ρε, χαίστε τη φώκια. Και τη φώκια και ακούγεται ήχος ο οποίος μοιάζει με πέρδον ζώο. Εντάξει, έτσι γράφει το σουρού. Για αυτή δε την βρισιά ή την πορδί, ας το πούμε έτσι, το εσουρού έκανε έγγραφη επίπληξη και συζητεί το να τους δείξουν 3.000 ευρώ, ούτε και αυτά τους τα ρίξανε σαν πρόστιμο. Δηλαδή να καταλάβουμε και το μέγεθος, ας πούμε, της τραγικότητας της βρισιάς μας. Συγγνώμη ρε, εντάξει. Γιάννη, συγγνώμη. Τώρα σαν να κάνουμε την ποτή λίγο. Μ' αρέσει, του λέω συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, φιλαράκια, ακούτε κάτι. Το ζητούμενο το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν έχει όπου να πιαστεί και λέει να πούμε ότι εμείς, για να μην κάνετε μπιπ στις εκπομπές και αυτά, ότι κάναμε αυτό το πρ, τον ήχο. Τον ήχο πρ. Ο ήχος είναι κρ. Μπορεί να γίνει αυτοψία. Ναι, τη ζητώ να έρθει η εισαγγελέα μαζί. Πώς το λένε, ο Μίχας που είναι και ο Μίχας είναι κάτι. Ιατροδικαστής. Ναι, ιατροδικαστής. Μπορεί να το ψάξουμε το θέμα. Ναι. Ότι το μικρόφωνο στον διεράς κάνει κρ. Και ας πάει τώρα να βάλει λάδι ο Μπάμπης που το λέω. Πάλι κρ θα κάνει. Δεν παίρνει λάδι αυτό, το γνωρίζω καλά γιατί από τεχνικά τέτοια μέρη ξέρω πάρα πολύ καλύτερα από τον Μπάμπη. Λοιπόν, κάνει κρ. Λέβαια, αυτή δεν είναι αν το τρίξιμο, αν ο ποπός τους κάνει σαν και αυτό το τρίξιμο, υπάρχει αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όλα και το όλα. Καταλαβαίνω. Είναι μεταλλικός. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λένε. Έτσι. Αλλά. Και υπάρχει ένα ατομικό πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως, ζητάμε, θα ζητήσουμε εμείς. Και το λέω. Θα ζητήσουμε τις κασέτες του τριμήνου να δούμε αν αυτό ισχύει. Για να μην λέμε κουβέντες του αέρα και βγει ο καθένας και λέει με λέγε ό,τι θέλετε. Όχι. Να βγει κι αν όντως εγώ έκανα, γιατί λένε εμένα, εγώ έκανα αυτό το πράγμα, εγώ θα πάω στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά θα με φτύσει εντόνι.
όλοι. Αν εγώ έκανα αυτό το πράγμα στον αέρα, έστω και μισή φορά ένα χιλιοστό. Ωραία, δεν απολογούμε για σε κανέναν. Έχουμε μάρτυρα και τον Αντώνη τον Μίχα ή όχι? Ο, δεν υπάρχει μαρτυρία. Οι ακροατές είναι μάρτυρες, αλλά τι να πάει να πει. Μπορεί να έρθουν οι μισοί και να λένε ότι το έκανα και άλλοι μισοί ότι το έκανα. Ναι. Δεν έχει να κάνει αυτό. Λακασέτες. Και είναι νομικό το θέμα. Λακασέτες. Πρέπει να γράφονται οι κασέτες. Εσείς δεν τις έχετε, δεν κρατούσατε αρχείο από τις εκπομπές σας? Λέω, μήπως. Μα τους έδωσε κανένα. Γιατί φοβόμαστε τίποτα και πρέπει να κρατάμε backup εμείς για να δικαιολογηθούμε. Τα κρατάγαμε ψευδικά, πρέπει να αποδείξουμε. Άλλος το κάνει από χόμπι. Εντάξει. Μίλησε λέξεις και θα τις κόβει μετά αυτός. Κόφτες, ρε. Να, το λέ, ήδη αυτό που κάνεις θα λένε μετά ότι εμείς βρίσκουμε. Άλλο να λες ότι κλάνει και παίρνεται κάποιος και άλλο να κλάνεις. Ναι, αλλά αυτό που λες τώρα. Το να λες ότι κάποιος κλάνει και παίρνεται δεν είναι βρισιά και δεν σε κόβει το εσουρού. Να κλάνεις και να παίρνεσαι, ναι, μπορεί. Έχει διαφορά το να λες. Τέλος πάντων, το νόημα είναι, παιδιά, γιατί αυτό θα μείνει στο τέλος στον αέρα. Οι κασέτες θα ζητηθούν από εμάς τους δύο. Να δούμε αν αυτό ισχύει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχω και άλλα θέματα. Και αν δεν ισχύει, θα πάμε στα επόμενα. Βεβαίως. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Περιμένετε, έχουμε και άλλο ζήτημα. Πάμε στο ΣΕΜΕΚ. Γιατί επειδή έχω κάνει για εκπρόσωπο τύπου παλιά παράταξη, το ξέρω το παιχνιδάκι. Λοιπόν, γράφει η ανακοίνωση του ΣΕΜΕΚ ότι προσπάθησε να φέρει τα αντίπαλα ή κάπως έτσι πως το έθεσε Γιώργο Μέρη σε μια συνεννόηση να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Μέσα στο μαγαζί σου είπαμε βεβαίως και να κάτσουμε και με το Δουσού όλο και με τον Μπάμπη και να το συζητήσουμε. Και ο Μπάμπης αρνήθηκε και το Δουσού να έρθουν να κάτσουν στο τραπέζι, Γιώργο. Όχι εμείς. Να προσέχετε πως τα γράφετε αυτά πράγματα, γιατί ο άσχετος που το διαβάζει λέει ότι δεν κατέστη δυνατό να συζητήσουνε. Ποιος είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε? Θέλουμε. Τους προκαλούμε να συζητήσουμε, να φέρουν και τις κασέτες να συζητήσουμε, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Με κεφαλαία. Αλλά με δεν κεφαλαία. Έρχονται στο τραπέζι υπό την αιγίδα του ΣΕΜΕΚ. Έτσι, έτσι να το γράφουμε. Όχι να το γράφουμε θολά. Υπό το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε υπό το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έρθει. Πρέπει στέλνει και τον πρόεδρο του Αριού Πάγου φέρτε. Φοβόμαστε τίποτα, δεν έχουμε βρει. Παιδιά, κολλήσουμε με τους τίτλους. Όλοι μαζί. Αυτοί που πρέπει να είναι. Δεχόμαστε εμείς. Όχι, δεχόμαστε. Το απαιτούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή. Αν σα πω και κάτι άλλο. Έτσι, να πω. Λοιπόν, ας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε σταματήσει την εκπομπή μας. Και σας καλούμε και όλους σας την Κυριακή. Εμείς θα πάμε για εκπομπή. Ακριβώς. Γιατί ήρθε ο Μπάμπης και γράφει στο χαρτί. Θα διαβάσω το κείμενο του Μπάμπη. Αν θέλετε να σταματήσετε την εκπομπή. Το κείμενο του Μπάμπη λέει. Ερωτηθήκαμε, εμείς δεν θέλουμε. Το κείμενο του Μπάμπη λέει. Προσέξτε, έξυπνα μου το θέτη. Κύριοι, μετά και την προφορική μας συνομιλία πριν από δύο εβδομάδες και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτά που ακούγονται την ώρα της εκπομπής σας, προσέξτε τώρα. Για αυτά που ακούγονται στην ώρα της εκπομπής σας. Όχι αυτά που λέτε δηλαδή. Για αυτά που ακούγονται στην ώρα της εκπομπής σας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή τώρα? Μπορεί εσύ με τη δικιά σου ηθική να λες ότι άμα λες Θανάσης είναι βρισιά. Έλατε. Ποιος είναι εδώ τώρα ο κριτής? Θέλω να στον αέρα είναι αυτό όλο. Λοιπόν, για αυτά που ακούγονται, θολό, γενικό και άσχετο, εντάξει, στην ώρα. Τα οποία εκθέτουν τον δειράς έναντι του νόμου. Πέστε μας, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που εκθέτουν τον δειράς έναντι του νόμου. Παρακαλώ. Και έπειτα από διαμαρτυρίες πολιτών. Αυτό. Ποιους πολίτες, πού καταγράφηκε αυτό, ποιος έκαμε έγγραφη αναφορά. Scripta manent. Λοιπόν, για τα όσα ακούνες, έπειτα από διαμαρτυρίες, για τα όσα ακούνες στην εκπομπή σας, είμαι υποχρεωμένος ως διευθυντής του σταθμού να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Και προσέξτε παρακαλώ, και ακριβώς. Να σας ζητήσω να σταματήσετε την εκπομπή. Δεν σταμάτησε καμία εκπομπή. Να σας ζητήσω. Δια της βίας τη σταμάτησε την εκπομπή. Κατέβασε το link. Μας δίνει δηλαδή ένα λεπτό πριν ένα χαρτί το οποίο ευγενικότατα. Αν θέλετε. Scripta manent. Αν θέλετε. Σας λέω να σας ζητήσω να σταματήσετε την εκπομπή και από την άλλη αρχίζει και κατεβάζει τη διακόπτη. Εμένα οι δουλειές αυτές τώρα. Έτσι δεν απαντήσαμε εμείς. Όχι, μάλλον απαντήσαμε. Είπαμε όχι, δεν σταματάμε. Μας ζήτησε ευγενικότατα να σταματήσουμε και εμείς είπαμε ευγενικότατα όχι, δεν θα σταματήσουμε. Και δεν θα σταματήσουμε. Την Κυριακή θα πάμε να κάνουμε εκπομπή. Είστε όλοι καλεσμένοι και ξέρετε ποιο είναι το θέμα της εκπομπής. Νάρτε, παιδιά. Η ελευθεριτοποιία των δημοτικών μέσων ενημέρωσης. Νομίζω ότι σας αφορά απόλυτα. Γιατί εδώ τώρα φτάσαμε στο ζουμί της κατάστασης αυτής. Και θα μου επιτρέψεις μας. Πού μιλάς συνέχεια. Καλά. Δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Το ζουμί της όλης κατάστασης είναι τελικά αν η δημοτική τηλεόραση είναι η δέκο του Δήμου ή δεν είναι. Αυτό που φωνάζει το μνημόνιο για ξύρισμα. Εντάξει. Είναι ή δεν είναι η δέκο του Δήμου. Λοιπόν, η ελευθεροτυπία εμάς μας αγγίζει το θέμα σε ό,τι αφορά το ότι είμαστε απλοί δημότες, παλαβοί, ό,τι θέλετε πείτε. Εσάς σας αγγίζει γιατί είστε επαγγελματίες του. Να πω και κάτι άλλο. Γιατί να διακόψεις τώρα, ε. Επίτηδες. Να πω και κάτι άλλο. Και επειδή είναι επίτηδες, όχι, είναι σημαντικό. Κοίτα, εγώ απευθύνομαι αυτή τη στιγμή
σε όλους τους ανθρώπους που ακούνε, έτσι, στην κοινωνία της ΚΟ. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία, σε όλες τις μορφές που ασχολούμαστε τέχνης. Έτσι. Για όποιος την εννοεί τέχνη. Εμείς την εννοούμε τέχνη. Εντάξει. Ο καθένας το πάρει όπως θέλει αυτό. Λοιπόν, η προσφορά μας 1,5 χρόνο με συνέπεια, επαγγελματική συνέπεια. Άκυρες τέχνες. Εραστές της τέχνης. Έτσι. Ναι, και με τις μικρές περιπλανίες εμείς εραστές της τέχνης είμαστε, αλλά έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Και πολλοί από επαγγελματίες. Άρα μην ξεκινήσεις. Φιαγίζω, κάνω και λίγο διαφήμιση. Ναι. Ακούς. Ακούτε, συγγνώμη. Νομίζω ότι μίλαγα σε εσένα τώρα. Νομίζω ότι μίλαγα στο ράδιο τώρα. Να... Κάμε, σαν να είμαστε ράδιο, ρε παιδί μου. Αυτά είναι. Λοιπόν, 1,5 χρόνο αφιλοκερδώς κάναμε την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό. Αφιλοκερδώς. Και θέλω να απαντηθεί αυτό ότι... Τα έσοδα από τις διαφημίσεις πηγαίνουν στο σταθμό, ποιες δηλαδή. Ποιες διαφημίσεις, βρε. Λέω, μήπως. Δεν είχαμε. Εμείς βρίσκουμε όποιο θέλουμε. Συγγνώμη, εμείς... Πες τους για το διαφημιστικό μας, για το διαφημιστικό τμήμα. Εμείς είχαμε μία πολιτική στην εκπομπή μας. Έλα, δεν είναι πολιτική με την έννοια... Εντάξει. Έλα πια. Μία πολιτική στην εκπομπή μας. Θα έχουμε χορηγούς, ανθρώπους, μικρομεσαίους, επιχειρηματίες της ΚΟ και θα τους υποστηρίξουμε δωρεάν. Και είχαμε χορηγούς δωρεάν. Και αν μπορούν να έρθουν οι χορηγοί που είχαμε, που βγήκαν στον αέρα, που είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, να σας πούνε ότι δεν μας δώσανε ούτε ένα σέντς. Τότε γιατί σας είχα ψουγάσει. Συγγνώμη, θα μας βρουν εσείς μετά. Λοιπόν, καταλάβατε, αφιλοκερδός και οι χορηγοί που είχαμε δεν παίρναμε εμείς λεφτά. Ήταν αφιλοκερδός για να υποστηρίξουμε τον μικρομεσαίο επιχειρηματία επιστήμονα. Κάποια καινούργια παιδιά που ξεκινούσαν τις δουλειές τους και δεν λέγαμε εσύ, τι κάνεις εδώ πέρα, άνοιξε αυτό το μαγαζί, σου κάνω διαφήμιση. Γιατί εμείς δεν επιβαρύναμε το σταθμό. Αλλά μήπως τον επιβαρύναμε σε άλλα πράγματα. Μήπως τον βαρέναμε, όχι, το ενώ είναι ευθέως. Εγώ δεν είμαι πολιτικός να μιλάω, να πούμε, με μάσκες και πίσω από τα προσωπία, έτσι, δεν φοράω κανένα προσωπείο. Είμαι πολύ original, αυτός είμαι. Χρόνια είμαι έτσι και δεν θα με μάθουν τώρα. Λοιπόν, αν αυτά που λέγαμε ενοχλούσαν, πολιτικά εννοώ, έτσι, γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται τη σάτιρα ή το καλαμπούρι ή το χιούμορ τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, θέλουμε επίσημα να έρθουν να μας το πούνε. Να γίνει ένα αυτό που έλεγε ο Γιώργο, ένα δέλτα σίγμα δεν πρέπει να γίνει. Να μας πούν τους λόγους. Ο λόγος δεν είναι να πούμε συγγνώμη το πρ. Έτσι. Είναι αστείο. Μπορούμε να το καταρρύψουμε ανά πάση στιγμή. Να φέρουν τις κασέτες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, αφιλοκερδός γινόταν αυτό με συνέπεια απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο τελικά. Καταλάβαμε ακροατήριο. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν δύο ακροατές όλοι οι Εμείς νομίζαμε ότι είμαστε πλέον ακόμα. Δεν κάνουμε πλάκα. Πολύ τελικά, γι' αυτό ούτε παρμένοι είμαστε. Έτσι, έχω χειροκροτήσει πάρα πολύ για να είμαι παρμένος. Καθόλου παρμένος δεν είμαι. Λοιπόν, και πραγματικά πάντα προβληματιζόμασταν εντός εισαγωγικών με τον Γιάννη και λέγαμε πρέπει να μας ακούνε αράγε. 1,5 χρόνο μας ακούνε, βρε. Δεν κάναμε πλάκα. Εμείς σου μιλάω τώρα κάτι πολύ εσωτερικό μας. Μας ακούνε άραγε. Αποδείχθηκε και τελικά ότι μας ακούνε πάρα πολύ. Και άρχισε να ενοχλεί. Έτσι. Σαν τυραμπονάει φαίνεται. Έτσι. Γιατί άμα λες κάποιες αλήθειες. Άρα. Μισό λεπτό. Και έχουμε βγάλει και το βιντεάκι. Το βιντεάκι το έχετε δει όλοι. Α, με προφητικό ήταν τελικά. Το προφητικό ήταν. Το βιντεάκι μας. Εγώ δεν ανακάλυψα το διαφημιστικό. Το διαφημιστικό το έχετε δει. Είχε παιχθεί και στην τηλεόραση. Το οποίο το βγάλαμε στο Facebook. Ότι ο Διράς μας πετάει στη θάλασσα. Εγώ το βρήκα. Το Ντάξτερ. Έτσι είναι το βιντεάκι. Το έβαζε και ο Διράς. Στην τηλεόραση. Μας έχουν στο πορμπαγκάζ και μας πετάνε να πούμε. Τυχαία το βρήκα. Έψαχνα φωτογραφία. Γιατί για αριθμό και το αμάξι. Και γιατί για αριθμό και το αμάξι ο πίσω Διράς. Αυτά. Για να μας φημώσουν. Αυτά, περίμενε να τελειώσω και την πτέρυγα του. Εμείς, συγγνώμη, αυτό το κάναμε σάτιρα. Στον εαυτό μας. Όχι στον εαυτό μας, το έκανα σάτιρα. Στο Κυρίτσι ότι θα μας κλείσουνε και τελικά μας έκλεισε άλλος. Αυτό ως κλείσιμο, εγώ τάπα. Πες εσύ. Τελείωνε, ρε. Λοιπόν, δεν έχω πείρα. Να κλείσω, να πιάσουμε τώρα και το θέμα της ιστορίας. Γιατί για τη σελίδα του Γιάννη. Πείρα, δεν είναι. Πείρα, ρε. Με ψηλό γιώτα. Μια πείρα. Λοιπόν, επειδή είδα διάφορα να πλακώνονται πάλι οι Κασελικοί με τους Κυριτσικούς στη σελίδα του Γιάννη. Λοιπόν, δεν είμαστε ούτε Κυριτσικοί ούτε Κασελικοί, παιδιά. Α, ναι, τώρα το πιστέψαν όλοι. Καλά, εντάξει. Είμαστε Κασελικοί, λοιπόν, παιδιά. Σαν να υπολογίσει το λες τώρα. Τι σημασία έχει το τι θα πει κάποιος στην εκπομπή του, το τι θα σατιρήσει, με το τι πιστεύει.
Μιλάμε για ελευθεροτυπία, Γιάννη. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη άποψη να εκφράσει την άποψή σου είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Αυτό λέμε. Λοιπόν, όπου και να ανοίξει, έχει δικαίωμα να ανοίξει κάπου. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς είμαστε λοιπόν καϊσερλικοί που λες. Γύρω με την κάμερα από εδώ. Εμείς είμαστε καϊσερλικοί. Συμφωνούμε με αυτά που είπε ο Κώστας ο Καϊσέλης. Να κλείσει το μέσο γιατί μπαίνει μέσα συνέχεια. Και να ανοίξουν ιδιωτικά. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά εφόσον παραμένει ανοιχτό και είναι δημοτικό, πάνω απ' ότι είναι το βήμα, το ελεύθερο βήμα κάθε δημότη αυτού του τόπου. Είτε αλλιώς είναι ιδιωτικό. Αν ήταν ιδιωτικό και ήταν ο Μπάμπης διευθυντής, ένα ιδιωτικό σταθμό και σε έλεγε αρέσει, σα γουστάρω. Δεν θα το λέγαμε ρε παιδιά τώρα. Μόκο, γεια σα παιδιά, δικό σα είναι το μέσο, μαγαζί σα είναι. Αλλά να έρχεται ο Μπάμπης και να λέει ότι. Ή ο κάθε Μπάμπης, δεν λέω τον ίδιο. Φίλοι είμαστε. Λοιπόν, για να λέει εδώ είναι το σπίτι μου, το μαγαζί μου. Δεν είναι το σπίτι σου και το μαγαζί σου. Γιάννη, μα επιτρέψει από μια κουβέντα. Όχι, ρε, άσε με πάλι με διακόπτη. Το ξεχάσω. Όχι, είναι ωραίο αυτό. Ένα και μεγάλο να μην ξεχνά. Μπράβο, έτσι. Πιστεύουνε, παιδιά, δυστυχώς η αλαζονία έχει πιάσει κόκκινο. Πιστεύουν ότι είναι μικρή θεή. Έπρεπε να βλέπατε τον Μπάμπη πώς μπήκε χτες. Κίτρινος μεν, γιατί δεν είχε το θάρρος. Και το πιέστηκε πολύ περισσότερο. Ξέρει ότι ξέρω καράτε, ρε, γι' αυτό. Πιέστηκε ο άνθρωπος, ας πούμε, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι είναι μικρή θεή. Εγώ, εμένα η ταπεινή μου άποψη είναι ας προσγειωθούν λιγάκι. Ας προσγειωθούν. Γιατί δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Γι' αυτό κάνουν και αυτά τα τοπήματα. Έτσι, που μπορεί τελικά να... δεν κάνουν τίποτα άλλο. Γιατί τους λέω, εμάς βράστε μας. Δεν είναι του Γιάννη και του Μάρτη το θέμα. Συμπτωματικά είμαστε εμείς. Συμπτωματικά. Αλλά αύριο μεθαύριο φημώνουν άλλα δύο νέα παιδιά. Δύο νέα παιδιά μάλλον που μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν μια σατυρική κατάσταση. Και τους κόβουν τα φτερά από την αρχή. Κόβοντας εμάς. Δεν είναι για μας. Εμείς έχουμε κι άλλους, κι άλλα παράθυρα να φωνάξουμε και να πούμε την τρέλα μας ή τη βλακεία μας αν το θέλετε. Ωραία. Και στο φινάλε στην έκφραση της τέχνης κρινόμαστε. Άλλο η έκφραση της τέχνης να κρυθείς από την τέχνη σου και άλλο αυτή η δημοκρατική, όχι δημοκρατική, αυτή η πράξη αντιδημοκρατική. Και έχουμε ένα παράπονο, μισό λεπτό, τώρα σε διακόψω. Έτσι. Έχουμε ένα πολύ βασικό παράπονο. Μπήκαμε στην ιστοσελίδα του Γιάννη και είδα στη σειρά από κάτω. Ρε παιδιά, δηλαδή μια βρισιά της χαριάς, μπορείτε να μας βρίσετε. Τι μας είπε, κάτι λαμόγια μας είπανε και κάτι βλάκες και κάτι... Να μπορώ να απαντήσω σαν... Μια βρισιά της χαριάς, δεν μπορούσε να ευχαριστηθούμε και εμείς να το νιώσουμε ρε μαλάκες. Συγγνώμη, να σου πω κάτι για αυτό που λες. Μην μιλάς, αυτή, κοίτα να δεις κάτι, εδώ μιλάς για τους ανώνυμους τώρα. Αυτή είναι να πούμε ανθρωπάκια μικρά, οι οποίοι δεν είναι ούτε καν μαριονέτες γιατί δεν έχουν σκηνάκια. Ας πούμε μαριονέτα είναι ο Μπάμπης, ας πούμε, όσο καταλάβεις. Έχει τα σκηνάκια και τον πάνε. Κατάλαβες. Οι άλλοι δεν έχουν καν σκηνάκια. Είναι οι μαριονέτες καθισμένες. Έχεις δει στο στούντιο μου που έχω του Καραγκιόζη τις φιγούρες. Όταν δεν τις σκηνώ εγώ, εγκουνιέται. Είναι εκεί. Νεκρός. Δεν υφίσταται. Πρέπει να τον κουνήσω εγώ για να βγάλει ζωή. Αυτοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα ανθρωπάκια τα μικρά που είναι εδώ στην ΚΟ. Ωραία. Αν έχουν. Κι αλλού. Αν έχουν λίγο τσίπα μέσα, λίγο άποψη να έχουν. Λίγο άποψη. Περί ζωής. Να βγούνε και να μιλήσουν επώνυμα. Να εκτεθούν και να πούν, ρε παιδιά, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, με βράζει, με. Να μας βρίσουνε κανονικά, ρε. Μια βρισιά τη χαριά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Μα δεν μας βρίσανε, βρε μάθω. Αυτό είναι με το παράπονο μου. Ένα πινελίκι τη χαριά δεν μας ρίξανε να πούμε. Τίποτα, κάτι λίγα να πούμε, κάτι για λαμόγια και τέτοια. Βγήκε ένα άλλο. Μην ασχολείστε και βρίζανε τον άλλο. Δηλαδή, μα την πλάτη μα μην ασχολείστε με αυτού. Άντε, πάμε σε ερωτήσει. Πάμε σε ερωτήσει και πρέπει να φύγουμε, παιδιά. Πάμε. Ανά, πάρε σε παρακαλώ το μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα πάω όλα αυτά που είπαμε τώρα, τα μισά θα πούνε. Κοίτα, η συνέντευξη θα πάει. Με ενδιαφέρει, εμένα μου πιάρει και αγγούλη. Πρώτα απ' όλα, μια και είναι πολύ έτσι χύμα και μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Το χύμα δεν σημαίνει φτηνό, ευτελέ. Έτσι, σημαίνει πιο αληθινό. Να πω ότι κάνετε δύο ατοπήματα για μένα. Το πρώτο αναφερθήκατε στον Καραγκιόζη, ο οποίος ήταν πολύ μάγκας. Άλλο είπα. Ναι, έχεις τον Καραγκιόζη. Θα απαντήσω στον Καραγκιόζη, εννοείς τις φιγούρες. Πολύ μάγκας για μένα ήταν ήρωας. Όχι, λοιπόν, συγγνώμη, μιλάω για την ακινησία της φιγούρας. Ναι, καλά, αν δεν την κινήσω εγώ. Άσε με να πω κι εγώ κάτι. Όχι, δεν σας κάνω κι εγώ δίθεση. Δημοκρατία, όχι, δεν σας πει. Έλα, λέει. Λοιπόν, και ένα δεύτερο για τους ανώνυμους. Ότι δεν είναι όλοι οι ανώνυμοι λαμόγια. Μην ξεχνάμε ότι ανώνυμα έχουν γραφτεί υπέροχα τραγούδια. Καυστικά τραγούδια και πάρα πολλές φορές. Εντάξει, εννοεί αυτούς που δεν έχουν το θάρρος. Όχι, σου λέω, μπράβο, να μην πεις για όλους ανώνυμους. Συγγνώμη, αυτό που λες με μπερδεύεις.
ο ανώνυμος που γράψε, ας πούμε, το «Στο γυαλό μη κατεβείς», το τραγούδι, στο είπα και στο ξαναλέω, «Στο γυαλό μη κατεβείς», το οποίο όταν, όταν το είπε, δεν ήταν ανώνυμος. Η ιστορία τον έκανε ανώνυμο. Δεν καταγράφηκε κάπου τότε. Εντάξει, ανώνυμος ο Έλληνες, ελληνική νομαρχία κτλ. Πάμε σε άλλες. Όχι, αλλά τότε το πιο ξεκάθαρα. Αυτοί που γράφουν στην Αιτζίαν, οι ανώνυμοι, δεν είναι όλοι. Και όχι μόνο στην Αιτζίαν, στο διαδίκτυο. Μιλάμε τώρα για το δικό μας εδώ. Ναι. Δεν είναι όλοι ανθρωπάκια. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται. Συγγνώμη. Υπάρχουν ανθρωπάκια, υπάρχουν. Δεν είμαι από του ανθρώπου που βάζω όλα τα πράγματα σε ένα τσουβάλι. Επειδή το είπε έτσι, είναι η ρήμη του λόγου. Όχι, δεν είναι η ρήμη του λόγου. Αυτοί που θα καταλάβουν το καταλαβαίνουν. Οι άλλοι ξέρουν. Okay. Και πόσο τους εκτιμώ και πόσο εκτιμώ τους ανθρώπους εδώ και πόσο όχι. Okay. Καταλαβες. Μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν στα άλλα επίπεδου. Για αυτούς μιλάω. Το ερώτημά μου είναι. Έχετε κάποια ερώτηση, κυρία μου? Έχω, κύριε. Θα τη τελειώνετε. Είπατε θα ζητήσετε τις κασέτες του τελευταίου τριμήνου, όπως έχετε δικαίωμα. Ναι. Αλλά μια πιο ουσιαστική ενέργεια. Τι είναι, εάν πάτε την Κυριακή. Και δεν ξέρω από τους παριστάμενους που μας προσκαλείτε, εγώ θα έρθω. Έτσι, δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι θα έρθουν εκεί. Και δεν επιτρέψουν να μπείτε μέσα, τι θα κάνετε? Θα κλάψουμε. Θα φύγουμε, τι θα κάνουμε. Με μαύρο δάκρυ θα κλάψουμε, αλλά πιο πολύ θα κλάψετε εσείς. Γιατί εσείς είστε οι επαγγελματίες του χώρου. Και κάθε φορά που κόβεται μια εκπομπή, όλος ο χώρος ο επαγγελματικός του τύπου πονάει. Τρώει μια καρπαζιά. Μα η πληγή είναι για όλους μας. Άρα πιο πολύ θα κλάψετε εσείς παρά εμείς. Εμείς θα πάμε εγώ στο γιατρό μου και αυτός εκεί πέρα ξέρω που τι πάει και κάνει να μου αλήθει. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Και θα πάω και για μπάνιο μετά στη θάλασσα. Από συναδέλφους σας ή από συνεργάτες σας 1,5 χρόνο στο Δειράζ, είχατε καμία επαφή? Σας πλησίασε κάποιος? Ενώ να σας ρωτήσει τι έγινε, ρε παιδιά, να σας πει ότι έχετε άδικο ή δίκιο, να πάρει μια θέση. Όχι μόνο δεν υπήρξε αυτό που λες, αλλά όλα τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στο Δειράζ. Κάνουμε συνεχής καλαμπούρι, όποτε βγαίνουμε πάνω. Καλημέρες. Κυριακή είναι και λίγη, ξέρετε. Μιλάμε είναι και πολύ. Κυριακή μάλιστα. Οπότε, πάντα με το χιούμορ και αρέ, τι ωραίο αυτό που είπατε ή τι γαμπόκινο που είπατε. Δεν όχι... μιλώ ελληνικά μάλλον. Μιλάω δεν μετά την Κυριακή που κοπήκατε. Είχατε καμία επαφή? Σας πήρε κάποιος τηλέφωνα, πήρε παιδιά τι έγινε? Όχι. Γιατί να μας πάρει? Τα ξέρανε. Χρόνο μαζί. Μαζί, εγώ και ο Γιάννης είμαστε μαζί. Καλημέρα, λέγαμε στα παιδιά. Όχι, δεν είμαστε συνάδελφοι με τα παιδιά με την έννοια του όρου συνάδελφοι. Δεν αμοιβόμαστε από το σταθμό. Τι δουλειά έχει? Από το διεράσιο. Πώς δεν έχει δουλειά? Όχι, δεν. Θέλει να σου πει ο Μάθος. Γίνα λίγο το μικρόφωνο, Στέλλα μου. Φέτο λίγο πιο κοντά. Ανά μου, δεν είναι. Εντάξει, εντάξει. Πόσα μικρόφωνα θέλει? Είσαι με 3-4, γιατί είμαι και πολύ μισό. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι εμείς δεν είμαστε εργαζόμενοι. Είπαμε, είμαστε απλοί δημότες. Και ένα δημοτικό μέσο έχει λόγο ύπαρξης να είναι ελεύθερο βήμα του κάθε παλαβού δημότη να βγει και να πει ό,τι θέλει. Okay. Ό,τι και αν κοστίζει. Προσέξτε το, εδώ είναι πολύ βασική αρχή της δημοτικής δημοκρατίας. Για μας. Για μένα. Δηλαδή, στα παιδάκια μου, άμα αφήσω ένα πραγματάκι μόνο, ότι θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να βγουν εκεί πέρα σε ένα δικό τους μέσο δημοτικό που το πληρώνουν με τους φόρους τους και το πληρώνουν και καλά. Εντάξει, και να πούνε ό,τι θέλουν, αυτό θέλουμε να τους αφήσουν. Λεφτά όλοι θα βγάλουμε. Τα παιδιά μας θα βγάλουν, να περάσουμε τις κρίσεις, θα τελειώσουν όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το πράγμα είναι γραμμή. Λες ως εδώ. Εντάξει, μου τα παίρνεις, τα δίνεις σε δημοτικούς, σε δέκο, σε οτιδήποτε άλλο, τα τρώνε οι πολιτικοί, τα κάνουν, τα δείχνουν, αλλά θα με αφήσεις να μιλάω. Άμα πια μου κόψεις και το σπρεχάρισμα, άστο. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, μας έχετε πει εδώ το ιστορικό, τι έγινε ακριβώς και δεν μας είπατε γιατί θεωρείτε εσείς ότι σας σταματάει ο Κάισερ. Βάλετε αυτόν προσωπικά. Να σας πω. Ποιος μας σταματάει πάλι? Ο Κάισερ. Όχι, ο Μπάμπης μας σταμάτησε. Μπάμπης μας σταμάτησε. Εμείς με τον Κάισερ είμαστε κάτι. Λίγο πώς θέλετε. Ο Μπάμπης είναι μαριονέτα. Αυτό υπονοούσε κάτι. Μαριονέτα μπορεί να είναι από τη γυναίκα του, ξέρω εγώ. Ένα σου πω κάτι. Εμάς δεν μας έκοψε κανένα. Δια της βίας έκλεισε τον ήχο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το link. Συγκεκριμένα είναι αυτό που λέω. Δεν έχει κοπεί εκπομπή. Συγγνώμη, Γιάννη. Κατέβασε το διακόπτη. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης. Η υπογραφή του Μπάμπη πήραμε εμείς. Ο Μπάμπης, τον Μπάμπη είδαμε. Εγώ του είπα κιόλας. Του είπα εκείνη την, το πρωί. Το πρωί της Κυριακής του είπα. Του λέω, που είναι ο πρόεδρος εδώ πέρα, ο κύριος δημάρχος, πού είναι αυτοί? Να μας πούνε ότι ρε παιδιά, ο Παράξης υπάρχει πρόβλημα. Αυτό. Να το κουβεντιάσουμε. Ένα ΔΣ, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, έγινε αυτό. Ο Μπάμπης μας έκοψε. Μην βάζεις τον Κώστα μέσα τον Κάισερ.
Δεν έκοψε την εκπομπή. Κατέβασε το σήμα του σταθμού. Εμείς δηλαδή, όποιο θέλει πάει και κλείνει σταθμού δημοτικού, ρε παιδιά. Ε? Ποια ήταν τα κινητρά του να το κάνει αυτό. Πού να ξέρω εγώ. Θεό είμαι, αυτή είναι αυτή. Ρωτήσανε, ποιο έκανε καταγγελία, γιατί, πόσοι και ποιοι. Ποιο έκανε καταγγελία. Ό,τι ρωτήσαμε. Ό,τι μας είπε ο Μπάμπη. Τι μας είπε ο Μπάμπη. Ποιος έκανε καταγγελία, ρε Μπάμπη. Πού είναι οι βρισχές. Ακροατές είπε. Δεν είπα, σας επαναλαμβάνω το κείμενό του. Το οποίο είναι τελείως τολό. Πράγματα που ακούγονται. Πράγματα που ακούγονται στην εκπομπή σας. Ένα θολό και άσχετο πράγμα. Και καταγγελίες δημοτών. Επότε, ρε Μπάμπη, φέρτε να τις δούμε. Αφού πέρασε αυτό, μετά λέει κάνετε αυτό με τον ήχο. Τα τουμπάρα με το αλλάξαμε. Δηλαδή πριν δεν βρίζαμε, μετά δεν βρίζαμε, μετά κάναμε περδόμεθαν. Κοίτα, δεν ξέρω, σε ερώτησή σου απάνω ακριβώς, δεν ξέρουμε τι τον παρακίνησε και μας έκλεισε. Το ρεύμα είναι. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς τον Μπάμπη ξέρουμε, τον Μπάμπη είδαμε, ο Μπάμπης την έκανε την κίνηση, ο Μπάμπης υπέγραψε. Τον Μπάμπη αγαπάμε. Τον Μπάμπη αγαπάμε. Και αυτός μας έκανε. Μας το έκανε. Όταν είπε αστυνομία, είπε και αγάπη μου. Λοιπόν, θα προσβάλλετε την απόφαση του διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο αυτή. Δεν υπάρχει απόφαση, ρε Γιώργο μου. Μια παράκληση κάνει ο άνθρωπος. Που σας κοινοποίησε. Παράκληση. Ο άνθρωπος κάνει μια αίτηση και θέλει ένα απάντημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει. Λέει, ασταματήσετε. Λοιπόν. Απλά πράγματα. Να σας σταματήσω. Μην το ξαναδιαβάσεις. Όχι, το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, ρε Γιάννη, πια. Να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και να σας ζητήσω να σταματήσετε την εκπομπή. Πάτε όλοι στην κάμερα. Δεν είπε σταματάτε. Την όλη ιστορία να το θέσω αλλιώς. Την όλη ιστορία να θέσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρετε απαντήσεις από τη στιγμή που θεωρείτε ότι οι λόγοι που σας έστω. Δεν πρέπει. Λογικά δεν πρέπει. Θα το θέσετε στο ανώτερο όργανο. Ένα αυτό. Και να ολοκληρώσω. Να το απαντήσω εγώ. Και μήπως στους λόγους, στους οποίους δεν ξέρω αν είναι και πολιτική, αν είναι και τίποτα, σχετικά με τη διακοπή του σήματος, όπως είπες, είναι το γεγονός ότι έχετε θέσει οι ίδιοι τον εαυτό σας στη θέση του Δημάρχου και στη θέση του Αντιδημάρχου. Και γι' αυτό το λόγο. Αυτό είναι. Αυτό είναι, Γιώργο. Ας το απαντήσω εγώ. Μπορώ να απαντήσω. Στο δεύτερο, στο πρώτο απαντήσω. Άσε με να απαντήσω. Όχι, εγώ. Θα απαντήσω. Άσε με. Το Γιάννη στο δεύτερο. Το δεύτερο, το Γιάννη. Όχι, ρε, στο δεύτερο μάθο. Εγώ στο πρώτο. Εγώ είμαι ο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχο. Είναι και σαν τράπη δήμαρχο, δεν έχει τα δείγματα. Κάτσε να δούμε. Ναι, κοίτα, επειδή εγώ κατεβαίνω για δήμαρχο, θα κατέβω στις επόμενες εκλογές. Είπα ως ευφυής άνθρωπος που είμαι, σκέφτηκα και λέω για να κατέβω για τις επόμενες εκλογές, τι πρέπει να κάνω, μια εκπομπή.